Οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας στο στάδιο της Μπανγκόγκ, όπου επρόκειτο να εγγραφούν υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές στην Ταϊλάνδη. Παρά τη δυναμική τους επέμβαση, 34 κόμματα κατάφεραν να δηλώσουν συμμετοχή, ενώ η πρωθυπουργός Γιγκλούνγκ Σιναουάτρα εμφανίστηκε με νέα πρόταση προς την αντιπολίτευση. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι το Εθνικό Συμβούλιο Μεταρρυθμίσεων δεν είναι κυβερνητικό όργανο. Αν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα, το Συμβούλιο θα ενεργοποιηθεί με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Η αντιπολίτευση εμένει να θέτει ως βασική προϋπόθεση την παρέτηση της Γιγκλούνγκ Σιναουάτρα. Μάλιστα, οι οπαδοί της σκοπεύουν να συνεχίσουν να εμποδίζουν τη διαδικασία εγγραφής υποψηφίων αφού έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν τις εκλογές.